Επιστρέψαμε στην εκπομπή και πάμε στο Studio 1 για να υποδεχθούμε γρήγορα τον καλεσμένο μας. Φιλοξενούμε σήμερα στο Happy Hour τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Γαβρίλη. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, να βάλω από εδώ και εγώ αυτό το χέρι. Χαιρετίζω. Μα νόμιζα ότι να με κάτσω δίπλα σου ρε παιδί μου και χάρηκα και φέραμε σε άλλα στούντιο, θα νιώθω την από τα νέα. Κάνε το χέρι σου. Αυτό έτσι, ναι. Να κάνουμε έτσι τηλεοπτικά. Έλα. Αγωνιές. Βάρθει μπροστά ή αγωνιά όμως. Όχι μπροστά, στο πλάι. Στο πλάι. Να είναι τα δύο. Μπράβο, έτσι. Ναι. Α, έτσι, έτσι. Α, μπράβο. Τέλει. Ωραία. Φέρα και η μασκούδα μου, αλλά θα χρησιμοποιήσω τελικά. Τελικά δεν προλάβει να τη χρησιμοποιήσει, γιατί μας έφαγε η βροχή. Και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, άμα βρέξει σαν τα σαλιγκάρια στου δρόμου. Πραγματικά όμως. Τι είναι η Λάρνακο, η μαυρογέρημη. Και η ψυχή μου, αλλά ήρθα. Ήρθες, μια χαρά. Λοιπόν, είναι μια διπλή αφορμή που τα λέμε σήμερα. Η πρώτη αφορμή είναι βεβαίως η σειρά του Ρικ, το Luna Park. Βεβαίως. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 και 20, εκεί που είσαι ο φωτεινός παντογνώστης. Ναι, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ρόλος που μάλιστα είναι η πρώτη φορά που κάνω ρόλο με το όνομά μου το κανονικό, ο Κωνσταντίνος. Υποδύο με τον Κωνσταντίνο ως Κωνσταντίνος. Και είναι ένας πάρα πολύ προκλητικός ρόλος, ο οποίος κουβαλά όλο το μυστήριο της όλης κατάστασης, το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά στα επεισόδια, κατά τη διάρκεια της σειράς. Ανάγια μου, νιώθω λίγο μίλησε να πω τα νέα. Α, τώρα νιώθω ασφάλεια που σε δωρώ. Δεν πειράζει. Που λες, δεν έτυχε ποτέ να κάνεις ρόλο παρουσιαστή. Δεν έτυχε ποτέ. Μόνο μια φορά που έπια casting για τις πατάτες. Ναι. Μόλις τελειώσα τη σχολή. Και που λες, Ανδρίκο μου, είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι... Με το που το είπε η Μαριλένη, εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολλά. Γιατί θίγουμε λίγο και θέματα όπως το Asperger, όπως δηλαδή αυτισμόν και τέτοια πράγματα. Κατευθύνεται προς την κατεύθυνση ο ρόλος. Δεν θα αποκαλύψω κάποια πράγματα για που θα αποδείξουν ότι ο τύπος δεν είναι, παιδί μου, μισότρελος ή κάτι. Κουβαλά πολλά πράγματα μέσα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ναι, μεταξύ αυτό που λες, ξέρεις, μου θύμισε, επειδή είπα στον Κωνσταντίνο ότι θα του φέρω να διαβάσει το ποιο σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα. Α. Που ο ήρωας έχει έτσι αυτό το στοιχείο, το ότι γνωρίζει πολλά πράγματα κλπ. Να μην πω και εγώ παραπάνω, μήπως τυχόν δεν το έχει διαβάσει ο κόσμος. Λοιπόν, και είναι μια πραγματικά μια σύγχρονη, μοντέρνα σειρά, το Luna Park. Πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό ακριβώς το ότι οι περισσότεροι ήρωες έχετε τα πραγματικά σας ονόματα. Είναι στη Λεμεσό, στην πόλη σου. Ναι, ναι. Εκτελήσεται στη Λεμεσό κάτι πολύ ενδιαφέρον και το σενάριο το ίδιο οδηγεί να το κάνει πάρα πολύ του καιρού μας, γιατί ο κόσμος της Λεμεσού υποφέρει από αυτό το πράγμα, Ανδρέα μου. Δηλαδή το γεγονός ότι οι 4 νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να μπουν κάτω από την ίδια στέγη γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί έναν ενίκιο θέλει 600 ευρώ για ένα στούντιο, ας πούμε, για παράδειγμα, και ο μισθός του μέσου νέου είναι στα 700-800, πώς να ζήσει. Από μόνο του καθιστά τη σειρά πάρα πολύ σημερινή και χρήσιμο να υπάρχει. Ναι, και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που ναι, μεν έχει μία εξέλιξη στη διάρκεια, αλλά μπορεί και ο καθένας να το δει, ας πούμε, να δει το Σάββατο και αν δεν το δει την Κυριακή, ναι, μετά να πάει στο on demand να το δει. Έτσι, είναι αυτοτελή, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και μια σπονδυλωτή πορεία και γραμμική πορεία για τους ρόλους. Δηλαδή, εξελίσσονται οι σχέσεις των ρόλων μέσα από το κάθε επεισόδιο, χωρίς όμως να αποστερεί η δυνατότητα από κάποιον να δει το εκάστοτε επεισόδιο. Όπως για παράδειγμα το Superstar κύριο Γιώργιο, ο οποίος ήρθε να κάνει και αυτό το δικό του πέρασμα. Και εγώ το πέρασμά μου, έτσι, μετά από πολλά χρόνια ξανά από τηλεοπτική σειρά. Σαν αέρας πέρασμα. Μια φορά κάθε 20 χρόνια. Και πάντα παίζω τον ρόλο του παρουσιαστή ειδήσεων, εδώ μεταξύ. Λοιπόν, αυτό. Κάθε 20 χρόνια κάνω τον παρουσιαστή σε μια σειρά. Πάντως, για να το κλείσω το θέμα και με τον ρόλο των δικών μου, να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να είναι λίγες οι σκηνές και ελάχιστα τα που λέω, αλλά για να μάθω έναν κείμενο. Ναι. Από αυτά που λέω, δηλαδή τύπου εγκυκλοπαίδες, να τα λέω με μια σταθερή σειρά, γιατί αυτός πρέπει να το ξέρει πάρα πολύ καλά. Να είναι σαν εγκυκλοπαίδια. Φκένει μου η ψυχή. Και το μοντάζι μου βάλει και όλα τα πλάνα του κοντινού να φαίνεται πόσο δύσκολο είναι. Καταλάβεις. Διαμαρτύρομαι από εδώ. Ωραία. Η δεύτερη αφορμή λοιπόν είναι η θεατρική παράσταση Άμστερνταμ σε σκηνοθεσία του φίλου του Διομήδη Κουφτερού στο Θέατρο 1 μαζί με τον Γιώργο Τζορτζή και την Βασιλική Ανδρέα Οδική. Ένα έργο, θα έλεγα, πειραματικό με την έννοια ότι ο τρόπος που είναι δοσμένο είναι... Εγώ τουλάχιστον δεν έτυχε να ξαναδώ. Είναι τρεις ειδοποιοί που σαν να το αυτοσχεδιάζουν εκείνη την ώρα. Όπως το λες είναι πειραματικό, ειδικά για τα κυπριακά δεδομένα. Είναι έναν είδος θεάτρου που υπάρχει στο εξωτερικό. Όχι τόσο έντονα, αλλά υπάρχει. Είναι ουσιαστικά
Λες και είναι device, χωρίς να είναι device. Είναι από κατασκευασμένο. Δηλαδή, είναι τρεις ηθοποιοί οι οποίοι πλάθουν θεωρητικά την ιστορία εκείνη την ώρα, αλλά επί της ουσίας έχουν το έργο. Είναι σαν να έχουν τα φωτεινά σημεία του έργου, αλλά πρέπει να χτίσουν πάνω στα φωτεινά σημεία ολόκληρη τη σκηνή. Και ταυτόχρονα κινείται πρώτα σε αυτό το επίπεδο ότι οι ηθοποιοί, ως ηθοποιοί βγαίνουν πάνω στη σκηνή. Μετά έχουμε την ιστορία η οποία έχει ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή παίζει σε τρία επίπεδα διαφορετικά. Αλλά ρώτα με εσύ καλύτερα που το έχεις δει το έργο για γιατί, να... Ναι, είναι ένα έργο που εκτελήσεται ακριβώς που λες, εκτελήσεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο σήμερα. Δηλαδή έχει το ολοκαύτωμα, έχει το ρατσισμό, έχει το Auschwitz και έχει και το σήμερα. Είναι πολύ σημερινό. Ναι. Θέλω απλά να πω ότι στηρίχτηκε η όλη σκέψη λογικά πάνω σε ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να μας ακούγεται λίγο εξωφρενικό, αλλά συνέβη και στην Ολλανδία. Δηλαδή, ζητούσαν οι Ολλανδικές αρχές από τους διάφορους Εβραίους να αποπληρώσουν λογαριασμούς με αναδρομικά, με αρθριστικών τόκων και συνδεδεμένα με τον τιμάριθμο, ποσά εξωφρενικά για αέριο, ας πούμε, για παράδειγμα, από διαμερίσματα τα οποία είχαν εγκαταλείψει γιατί τους επήγαν σε θάλαμον αερίων στο Auschwitz. Ναι. Και εξακολουθούσε μέχρι το 2009-10 η Ολλανδική κυβέρνηση να ζητά αυτά τα ποσά. Σαφέστατα η εβραϊκή κοινότητα κινήθηκε νομικά εναντίον των αποφάσεων αυτών και φυσικά το 2015 αναγνωρίστηκε αυτό το θέμα. Όλη αυτή η ιστορία ξεκινά από το ότι η ηρωίδα μας, η οποία είναι έγκυος 9 μηνών και είναι έτοιμη να γεννήσει. Η οποία είναι από το Ισραήλ. Η οποία είναι από το Ισραήλ, αλλά ζει στην Ολλανδία, όπου έχει βρει κάποιον Ολλανδό. Είναι έτοιμη να γεννήσει και παίρνει στα χέρια της ένα λογαριασμό αερίου 1.700 ευρώ, τον οποίο πρέπει να πληρώσει. Και απορεί. Και καταφεύγει με τη σκέψη, δίσκευε με τις ορμόνες της τελευταίας μέρας πριν γεννήσει, που έχει μια γυναίκα 9 μηνών, να σκεφτεί πώς, τι συνέβαινε στη ζωή της Εβραίας που έμενε τότε, την οποία πήγαν στο Auschwitz και έμεινε ο λογαριασμός απλήρωτος. Και πλάθηκε η ίδια στο κεφάλι της, όπως και οι ηθοποιοί πλάθουν την ιστορία, το τι συνέβηκε τα τότε χρόνια. Οπότε μεταφερόμαστε συνέχεια από το 1944 στο 2019-18, που ήταν γραμμένο το έργο, 20 σε εμάς. Ναι. Είναι αυτό το flashback που πάει έρχεται, έχει αυτό το ενδιαφέρον της πλοκής που σε κρατάει συνεχόμενα. Έτσι. Οι παραστάσεις είναι στον άλλο χώρο του θέατρου 1, έτσι. Στην άλλη σκηνή του θέατρου 1. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή είναι 8.30 κανονικά. Βγήκαμε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε τη χαρά να μας δεις και εσύ την περασμένη Πέμπτη. Είναι από τα πιο δύσκολα έργα εγχειρήματα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πόσο σε δυσκόλεψε αυτό, γιατί ακριβώς έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν είναι δηλαδή ένας ρόλος που πάει και έρχεται ή που εγκλείσεται. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Του πάτε μπροστά-πίσω, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Υποκριτικά ήταν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και είχε τεράστιες δυσκολίες. Η εκμάθηση κειμένου, το κείμενο ήταν από τα πιο δύσκολα που έχω διαχειριστεί ποτέ στη ζωή μου. Και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Το καλό είναι ότι δώσαμε με τα μούτρα στη δουλειά και οι τέσσερις μας, με το σκηνοθέτη μας εννοώ, και καταφέραμε να φέρουμε εις πέρα σε έναν έργο που ήταν τρομερά δύσκολο για μας. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το πράγμα. Γιατί πρώτα απ' όλα το κείμενο έχει μπρος-πίσω. Δεύτερον, είμαστε τρεις αφηγητές επί της ουσίας, οι οποίοι είμαστε ταυτόχρονα ηθοποιοί, αφηγητές, γινόμαστε οι ρόλοι, κάνουμε κουκλοθέατρο κάποια στιγμή στο τραπέζι, γιατί γινόμαστε οι κούκλες πέρα από τους ρόλους, σωματοποιούμε τους ρόλους στιγμιαία, ενώ ταυτόχρονα είμαστε αφηγητές. Είναι τρομερά δύσκολο. Βαθμός δυσκολίας πολύ υψηλός. Και το πράγμα μας κάνει πολλά περήφανος που βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, που εύχομαι να έρθετε να δείτε στο θέατρο 1. Βεβαίως συνεχίζει κανονικά και στο ραδιόφωνο, έτσι, τις εκπομπές στο Super Sport. Ναι, καθημερινά 11-12 στο Super Sport. Και σήμερα ξεκινήσαμε πρόβες και για το επόμενο στο Θέατρο 1, αν μας το επιτρέψουν οι καταστάσεις, όπου θα, πρώτα ο Θεός, μέσα του Δεκέμβρη, θα βγούμε πρεμιέρα με Shakespeare αυτή τη φορά, την τρικυμία του Shakespeare. Μάλιστα. Για πες μου λίγο, έτσι έχω την απορία αυτή. Είναι κάτι το οποίο το αποκτάς με τον καιρό, με την τριβή, είναι θέμα, έχει κόλπο, έχει τεχνική. Το ότι ενώ παίζεις ένα έργο, κάνεις πρόβες για το άλλο. Αγάπη μου, θα σου το πω απλά, είμαστε και φίλοι. Είμαστε διατεραγμένες προσωπικότητες εμείς. Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος φυσιολογικός άνθρωπος σκεφτεί τι ζωή ζούμε, για παράδειγμα, εγώ θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παλιότερα, ειδικά όταν ήμασταν ντουέτο στο ραδιόφωνο, πήγαμε το πρωί και κάναμε 6-7 ρόλους τηλεφωνικώς. Παίρναμε τηλέφωνο και αλλάσαμε φωνή και κάναμε με ρόλους. Οι οποίοι ρόλοι όμως καθημερινά είχαν μια εξέλιξη. Οπότε πάλι είχαν ένα σπονδυλό τον πράγμα. Άρα έκανα 4-5 ρόλους για μένα. Μετά πήγαινα, έκανα γύρισμα στη σειρά, άλλο ρόλο. Στο θέατρο, δύο έργα ταυτόχρονα. Παίζαμε, ας πούμε, Πέμπτη Παρασκευή το ένα έργο, Σάββατο Κυριακή το άλλο έργο. Δύο διαφορετικοί ρόλοι και πρόβα και τον επόμενο ρόλο. Είναι διαταραχή προσωπικότητας αυτό το πράγμα. Διέπει όλους τους ηθοποιούς, νομίζω. Ναι. Πόσο τώρα αυτή η διαδικασία όλη, του ότι μετά από ένα lockdown, μετά από την ακύρωση παραστάσεων το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, το καλοκαίρι, η επιστροφή έτσι ξανά σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή το να παίζεις, το να κάνεις πρόβα ταυτόχρονα κλπ. Τι άλλαξε σε σένα, δηλαδή τι σε έκανε να δεις διαφορετικά πλέον αυτή η ιστορία? Νομίζω ότι δεν θα μας αφήσει κανέναν να ανεπηρεαστούν και ακόμα δεν έχει παγιωθεί η αλλαγή που μας συμβαίνει όλους. Το γεγονός ότι εστερήθηκε στο δικαίωμα της εργασίας σου ή το δικαίωμα του να βρίσκεσαι μπροστά σε κοινό για τη δική μας δουλειά, μας έκανε σίγουρα να θέλουμε να δουλέψουμε πολύ περισσότερο από ό,τι προηγουμένως. Οπότε όλοι μας, πολλοί συναδελφοί, εδώ κάναμε με τα μούτρα σε διάφορες δουλειές τώρα. Λες και δεν υπάρχει αύριο. Είναι συγκλονιστικό το που βιώσαμε με την καραντίνα και εύχομαι να μην το ξαναβιώσουμε σύντομα. Ναι. Εγώ οφείλω να σου πω ότι προσπάθησα να το δώσω πιο θετικά γίνεται. Είδα ότι σειρά υπήρχε, έκανα ό,τι πράγμα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκανα επί καραντίνας. Δηλαδή, εγώ ας πούμε να βρεθώ με σχλωρίνες και με τα τέτοια, ποτέ. Ναι. Αλλά έκανα το. Δηλαδή, καθαρίζω εγώ πάγκους. Αλλά όσον αφορά το θέμα της δουλειάς, αναθεώρησα αρκετά πράγματα. Ναι. Είπα ότι δεν πρέπει να τα παίρνουν τα πράγματα τόσο σοβαρά όσο είναι. Και το παιχνίδι πρέπει να είναι παιχνίδι. Και η δουλειά μας εμάς είναι, είμαστε ευλογημένοι να είναι παιχνίδι. Οπότε μέσα από την όλη σοβαρότητα πρέπει να διατηρούμε το παιδί μέσα μας και να παίζουμε. Ναι. Γενικά, και στο θέατρο και στην τηλεόραση και οπουδήποτε. Ναι. Επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια και τα έχουμε πει, γενικά είσαι άτομο αισιόδοξο. Δηλαδή μπορεί να έρχονται και τα δύσκολα, μπορεί να έρχονται και ανατροπές, αλλά γενικότερα τα βλέπεις τα πράγματα με μια αισιόδοξη ματιά. Είμαι βαθύτατα πλέον αισιόδοξος, ναι. Ενώ παλαιότερα δεν ήμουν τόσο. Ενώ ήμουν μελαγχολικός περισσότερο στο παρελθόν, πλέον είμαι αρκετά πιο κυνηγός, Ανδρέα. Δηλαδή, βλέπω τα πράγματα πολλά πιο απλά. Εφόσον έχουμε τις πέντε μας αισθήσεις, ξυπνούμε το πρωί, μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας και μπορούμε να αισθανθούμε όλα τα υπόλοιπα, είμαστε ζωντανοί και καλά, όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Όλα όμως. Όλα. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, κάποιοι άλλοι άνθρωποι περνούν μέσα από συνθήκες πολέμων. Πολύ φρικτά πράγματα για το ανθρώπινο είδος. Οπότε εμείς. Με αυτά που έχουμε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Mm. Όποια και αν είναι αυτά. Ό,τι και αν είναι αυτό, αλίμονο. Τα θέλω σου τα διαχειρίζεσαι διαφορετικά πλέον. Ναι. Άρχισα να σκέφτομαι για τον εαυτό μου ότι δεν πρέπει να φοβούμε πράγματα. Και όταν δεν φοβάσαι είσαι ελεύθερος. Είπε τον Καζαντζάκης. Mm. Όταν δεν ελπίζεις, δεν φοβάσαι, είσαι ελεύθερος. Το ελπίζεις να μην προσδοκείς. Το να ελπίζεις φυσικά πρέπει να ελπίζεις για κάτι καλύτερο. Επίσης έχω βάλει στη διαδικασία τον εαυτό μου να ονειρεύεται με ανοιχτά τα μάτια όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί όταν ονειρεύεσαι με ανοιχτά τα μάτια, ζεις το ουσιαστικά εκείνο που ονειρεύεσαι. Είτε σου επιτρέψουν να το ζεις εσείς ποτέ, είτε όχι. Έχω πάει άπειρες φορές στην Eurovision, έχω να σου πω, και έχω κερδίσει και το πρώτο βαβείο. Πηγαίνοντας από Λευκοσία προς Λεμεσό, με τάπονη μουσική. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τούτο. Βεβαίως. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις, μπορεί αυτό που ονειρεύεσαι να το ζεις, αλλά πρέπει να πατάς και στη γη. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τις στιγμές που πρέπει να πατάς στη γη, θα πατάς στη γη. Mm. Αλλά τις στιγμές που δεν μπορεί να σου αποστερήσει κανένας να ονειρεύεσαι, θα ονειρευτείς. Δηλαδή, πάμε σπίτι μας. Ανοίγουμε την τηλεόραση μας. Είτε είμαστε μόνοι μας, είτε με τον σύντροφο μας, τη σύντροφό μας, ό,τι είμαστε τέλος πάντων. Κανένας δεν μπορεί να μπει μες στο μυαλό μας και να μας αλλάξει τις σκέψεις μας. Και ενδεχομένως είναι το μόνο που μας έμεινε, Ανδρέα μου. Ναι. Σε μια κατάσταση στην οποία ο κόσμος βιώνει μια τρομοκρατία. Τρομοκρατία να φορήσει το πράγμα πάνω σου. Γιατί είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει ένας ιός. Τρομοκρατία του ότι δεν θα κυκλοφορείς γιατί να σε γράψουν. Τρομοκρατία για το ένα, τρομοκρατία για το άλλο. Του τον πωσείς μέσα σου, δαμέ και δαμέ, δεν μπορεί να σου το τρομοκρατήσει κανένας, αν εσύ βρεις μια ισορροπία με τον εαυτό σου. Επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε στη Eurovision, εντάξει, ναι. Και επειδή είναι αυτό που λες, το όνειρο, έχεις αιμονές. Και αν έχεις αιμονές, πώς τις διαχειρίζεσαι? Μπορώ να γίνω αιμονικός. Μπορεί να γίνεις αιμονικός. Μπορώ να γίνω αιμονικός, αλλά πλέον το διαχειρίζομαι καλύτερα. Έχω ένα θέμα.
έχω ιδιαίτερα αυξημένη την αίσθηση, το αίσθημα δικαίου. Και αυτό το πράγμα με κάνει να νευριάζω πάρα πολλά για την αδικία που μεγαλώνει καθημερινά στις ζωές μας. Και με τα φρικτά πράγματα που ακούμε για τους πολιτικούς μας, για την πολιτική γενικά, για τον τρόπο που μας διαχειρίζονται. Λες και είμαστε ένα ρουρέι, όλοι μας εδώ οι άνθρωποι. Λες και είμαστε απλά αντικειμενάκια τα οποία να παίξουν μαζί τους αριθμοί. Για τον τρόπο που μεγαλώνει η κοινωνική αδικία. Τώρα τα πράγματα δημιουργούμε μονές, περισσότερες. Αλλά προσπαθώ να διαχειριστώ με τον τρόπο που σου είπα προηγουμένως. Έχω ξεφύγει ποτέ σε μονές που έχω να κάνω το εγώ. Ναι. Αυτό το πράγμα, αυτή η αδικία, οτιδήποτε, θα έλεγες ότι επειδή και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι όλοι αντιδρούμε από τον καναπέ, μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο. Τι θα σε έκανε να βγεις στους δρόμους, τι θα σε έκανε να ξεκινήσεις μια επανάσταση, ας πούμε. Ο αυθορμητισμός του πλήθους, αν υπάρξει ποτέ. Δεν πιστεύω σε επαναστάσεις ατομικές, ενώ για να αλλάξουν το κοινωνικό περίγυρο. Για να γίνει μια επανάσταση πραγματική και να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να υπάρξει παιδεία στον λαό και πρέπει ο κόσμος να μην σκέφτεται μόνο τον παππόν του, να το πω έτσι λίγο πιο εξευγενισμένα. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός στην Κύπρο που σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας. Όταν, ας πούμε, θα διαμαρτυρηθεί ο δημοσιογράφος γιατί του εκόψασε το τάδε, και άλλοι να πούν, δεν τον διαμαρτύρεται. Και δεν θα δώσουν καμία αξία σε αυτήν τη διαμαρτυρία. Διαμαρτύρονταν οι δάσκαλοι για κάποια πράγματα. Κανένας δεν στάθηκε δίπλα τους. Διαμαρτύρονταν οι χτιστάες, διαμαρτύρονταν ο ένας ο άλλος. Ποτέ δεν ήμασταν όλοι δίπλα ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν είναι να φτάσουμε στο σημείο να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι τώρα μας πλήγουν τα δικά μας συμφέροντα, άρα είμαστε OK, τότε θα διαμαρτυρηθώ και εγώ μαζικά με τον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να, δια της ρητορικής μου, να λέω αυτά που νιώθω και αισθάνομαι, αν μπορώ να αλλάξω τα μυαλά ανθρώπων. Πότε αισθάνεσαι μετά από μια παράσταση ικανοποιημένος? Όταν έχω φέρει εις πέρας τη συμφωνία, γιατί η παράσταση είναι μια συμφωνία, η οποία μπήκε βούλα μετά από διαπραγματεύσεις 2 μηνών, μεταξύ σκηνοθετών, ηθοποιών και όλων των συντελεστών, μπαίνει μια βούλα και φτιάχνει μια απόφαση, μια συμφωνία. Όταν αυτή η συμφωνία εκτελείται άρτια κάθε παράσταση και νιώθω ότι από κάτω ο κόσμος έχει δει μια αισθητική και ένα αποτέλεσμα το οποίο με κάνει να νιώθω περήφανο. Πώς λαμβάνεις υπόψη την κριτική, εννοώ όχι από ειδικούς του θεάτρου, οι οποίοι έχουν και κάποια γνώση και μπορεί να δουν κάποια πράγματα κλπ. Την κριτική που μπορεί να σου κάνουν, ας πούμε, φίλοι, γνωστοί, άνθρωποι καθημερινοί που δεν έχουν αυτές τις ειδικές γνώσεις, τέλος πάντων, και θα έρθουν να σου πούν και τι είναι αυτό που ενδεχομένως θα σε ικανοποιήσει και αυτό που θα σε κάνει να σκεφτείς λίγο διαφορετικά. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη πάντα, από όλους. Ακόμα και κακοπροαίρετη. Πλέον έχω τον τρόπο να φιλτράρω τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, μια παράσταση είναι μια συμφωνία, όπως σου είπα, Ανδρέα μου. Καμία κριτική δεν μπορεί να παρέμβει για να αλλάξω οποιαδήποτε συμφωνία. Εκτός κι αν τα συμβάλλοντα μέρη έρθουν και πούν ότι αναθεωρούμε πράγματα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η κριτική μπορεί να με βελτιώσει εμένα σε προσωπικό επίπεδο, στο επίπεδο που δεν αλλάζω καθόλου την παράσταση. Και είναι ευπρόσδεκτη για μελλοντική χρήση. Δηλαδή, ενδεχομένως μπορεί από κάποιο ρόλο να έμαθα κάποια πράγματα και κάποια κριτική να με δίδαξε ακόμα περισσότερα. Μέχρι εκεί. Τα κοπλιμέντα ικανοποιούν την όποια ματαιοδοξία. Σαφέστατα, πρόσκαιρα. Αλλά είναι τόσο νόσο. Δηλαδή, πλέον δεν είναι. Καταλαβαίνεις ποτέ ο άλλος κάνει έναν κοπλιμέντο, απλά για κοπλιμέντο. Ναι. Σίγουρα εμένα θα με κάνει να χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ξέρω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εκτιμήσουν την τέχνη από τους πιο απλούς μέχρι τους πιο θεατρόφιλους, έτσι, γιατί μπορεί και από τον απλό τον κόσμο να έρθει αυτό, νιώσω στα μάτια του άλλου ότι πραγματικά ευχαριστήθηκε αυτό που είδε και ότι πραγματικά αισθάνεται ότι είμαι πολύ καλός σε αυτό. Και νιώθεις το πλέον, που κάποια φάση μετά τα λόγια είναι ένα μικρό ποσοστό μπροστά σε εκείνο που νιώθεις απέναντι σε αυτό που έχεις απέναντι σου. Κλείνοντας έτσι, Κωνσταντίνε μου, σιγά σιγά την κουβέντα μας, πες μου, επειδή εγώ το λέω πολλές φορές βεβαίως, ότι όποιος θέλει να πάει στο θέατρο μπορεί να πάει άφοβα, τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όλα τα μέτρα προστασίας, είμαστε εκεί με τις μάσκες μας και σας παρακολουθούμε. Αλλά πέρα από αυτό το θέμα, που δεν υπάρχει λόγος δηλαδή ανησυχίας και φόβου, γιατί κάποιος πρέπει να έρθει στο θέατρο? Το θέατρο είναι παιδεία. Θα δώσω παράδειγμα μιας άλλης παραστασίας, όχι της δικής μας, την τελευταία που είδα εγώ ως θεατής. Πήγα να δω στο θέατρο Versus τις γυναίκες από χώμα. Είμαστε στην ίδια παράσταση. Ναι, ναι.
ακούσαμε κάτι το οποίο δεν θα ακούαμε από τα δελτία ειδήσεων ή τα ακούσαμε στα δελτία ειδήσεων πριν χρόνια, 2012. Και σήμερα ακούσαμε το τόσο εξωφρενικά και μπήκαμε στην ψυχοσύνθεση κάποιων γυναικών, των οποίων καταπατεθήκαν τα ανθρώπινα τους δικαιώματα με αισχρόν τρόπο. Έτσι. Οι γυναίκες τις οποίες πιάσασαν για τοξικομανείς και είπαν τους ότι φταίτε που έχετε HIV και τις μπαγκλαρώσαν και τις βάλατε μέσα σε μια γκλούβα, αποστερώντας κάθε νομικό τους δικαίωμα. Κάμαν τις, εξευτελίσαν τις για 4 χρόνια και τούτη ιστορία να ξεχάσαμε εντύ. Ενώ δικαιωθήκαν μετά. Αποδείχτηκαν ότι είχαν δίκαιο αυτές οι γυναίκες, ότι καταπατήσαν τα δικαιώματά τους. Τούτο το πράγμα δεν θα το ακούγαμε αν δεν έβλεπαμε μια θεατρική παράσταση. Οι θεατρικές παραστάσεις μπορούν να σου ανοίξουν ορίζοντες. Μπορούν να σου προσφέρουν παιδεία χωρίς να σου βάλουν μασημένες τις τροφές μέσα στο στόμα. Αναπτύσσουν την κριτική σου σκέψη. Και αυτό το απευθύνω περισσότερο στις νεότερες γενιές, γιατί οι παλαιότερες γενιές πατήσαν λίγο στην αίσθηση παιδείας παλαιότερου τύπου. Πλέον φτιάχνουμε κομπιουτεράκια και μηχανές στην παιδεία μας, στην εκπαίδευση μας μάλλον, γιατί δεν είναι παιδεία που παρέχουν τα σχολεία μας. Το θέατρο παρέχει παιδεία και πέραν από παιδεία παρέχει και διασκέδαση και ψυχαγωγία, οπότε είναι η τέλεια έξοδος. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτή τη στιγμή, μπορείτε να πάτε άφοβα. Κανένα κρούσμα δεν ευρέθηκε από θέατρα. Τηρούνται τα πρωτόκολλα με έναν τέτοιο τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να κολλήσει οποιοδήποτε. Αυτό. Είναι αυτό ακριβώς. Έχω ένα βιβλίο δώρο για σένα. Όπως σε κάθε καλεσμένο κάνουμε δώρο βιβλίο φέτος από την εκπομπή. Να μου δώσεις το ιδεόγραμμα του ή να βρεθούμε δίπλα-δίπλα κάποια στιγμή. Μετά, μόλις τα κλείσουμε, θα βάλεις τη μάσκα σου, θα έρθεις από εδώ για να σου το δώσω. Okay. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Είναι μια αληθινή ιστορία. Και είναι μια αληθινή ιστορία για το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων. Το δώρο που έχουμε για σένα σήμερα είναι το βιβλίο του συναδέλφου μας, του Σταύρου Κυπριανού, «Το υπάρχουν άγγελοι», από τις εκδόσεις Ρολόι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γιατί πραγματικά είναι αυτοθυσία να σώζεις άλλους όταν ξέρεις ότι εσύ δεν σώζεσαι. Είναι εκπληκτικό βιβλίο με πολύ ωραία μηνύματα. Είναι από αυτά που λες, όπως ακριβώς με κάποιες παραστάσεις μαθαίνεις κάποια πράγματα και κάποια βιβλία μπορεί να σε ταξιδεύουν νοερά. Κάποια μυθιστορήματα, κάποιες νουβέλες, κάποια διηγήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια βιβλία που σου δίνουν πάρα πολύ όμορφα μηνύματα και καλούν όλους μας να δούμε αυτό το πράγμα, αυτό το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το πήραν κι άλλοι συνάδελφοι, αλλά τούτο το βιβλίο συγκεκριμένα θα ήθελα πάρα πολλά να το διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που το δίνουμε φέτος, δηλαδή αυτό το βιβλίο, από τα αντίτυπα που έχουμε εξασφαλίσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Και θέλω να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο εκ μέρους όλων των συναδέλφων, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά πραγματικά την τέχνη και το θέατρο και το αποδεικνύει καθημερινά, όχι μόνο μέσα από την εκπομπή του, αλλά και με την φυσική του παρουσία στα θέατρα. Να είσαι καλά, να συνεχίζεις αυτή την εκπομπή, γιατί είναι πολύ χρήσιμη που βρίσκεται στο κρατικό κανάλι, γιατί αυτό είναι ο ρόλος του κρατικού καναλιού, να παράγει παιδεία. Και αυτό το κάνεις εσύ και μέσα από την εκπομπή σου και μέσα από τις τάσεις σου. Πέρασε το ότι είσαι φίλος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαστε και φίλοι. Εντάξει. Λοιπόν, χαλαρά. Κωνσταντίνε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ξεκινήσαμε, και κλείσεις τη θέση. Έτσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ.